σου πάει. Να ήταν έτσι. Αεροσυνοδός, ε! Βέβαια. Αργήσαμε στην πτήση. Όχι, ήσασταν μια χαρά και να σου πω και κάτι. Όπως και αν θέλετε να ταξιδέψετε, καλέστε το 11880 και μάθετε αμέσως τα δρομολόγια πλοίων, τρένων, αεροπλάνων και εμπορίων. Εκατόρου Airlines. Έτσι, μπράβο. Πού πας, μωρέ, πού πας. Κάτσε, παιδάκι μου, έχω ρίξει άκυρα εγώ. Αλλά μήπως είσαι πας στο σωστό. Εδώ. Λοιπόν, Νίκο. Τι έγινε, Νίκο. Τι, παιδί μου. Τίποτε, παιδί μου. Γενικά θέλω να... Γενικά, καλησπέρα. Οπα. Τίποτα, το κοντινό μου κρατάω λίγο παραπάνω. Ιρένη, κοίταξε να δεις. Δεν μου άρεσε και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ήμουν σίγουρος ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό το χορευτικό που έπρεπε να γίνει, που ήταν πάρα πολύ ωραίο, κάπως σε απορρίθμισε. Δηλαδή, μου έκανε σαν να ήταν... Πώς λέμε, ρε παιδί μου... Σε ακούω στα μάτια. Πώς λέμε ότι... Ρε, Ιρένε, βάλε βρε μια περούκα να μας κάνει την Britney. Αυτό. Ότι έχουμε μαζευτεί και σπίτι, κάπως συγγενείς. Δεν ξέρω γιατί. Σου ζητώ πολύ συγγνώμη για αυτό που σου λέω. Καλά κάνεις. Γιατί πραγματικά. Γιατί καλά κάνω, ρε παιδί μου τώρα. Εντάξει. Γιατί πραγματικά. Αντί Britney, επειδή μας έχεις καλομάθει και εσύ, συγγνώμη, να τα λέμε αυτά. Ναι. Να κάνουμε λίγο προς τα πίσω και να τα λέμε. Θεωρούσα λοιπόν αυτό ότι ήταν εύκολο το γύρω-γύρω, το έχει φωνή, την οποία την πέτυχε πάρα πολύ κοντά, γιατί είναι πολύ ψηλή και έλληνη. Έχει και αυτή τα θέματα τη. Η φωνή. Είναι περίεργενό και ήταν πολύ κοντά, αλλά όλο το υπόλοιπο ήταν σαν να, πώς να σου πω, σαν να μην συμμετείχε ακριβώς μέσα σε αυτό. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω τώρα, μου συμβαίνουν διάφορα. Ζητώ συγγνώμη. Ήταν κατανοητό πάντως. Αλλά ευχαριστώ, αλλά. Εντάξει, μια δυσκολία στην έκφραση, δεν μπορώ να. Όχι, το οποίο σωστά τώρα, σταμάτη, το κατάλαβα. Τώρα είπε το καλό μου. Αυτό κατάλαβα κι εγώ. Μπράβο, Ιρένη. Παρόλα αυτά. Παρόλα. Ναι, γιατί η προσπάθειά σου. Μα δεν το συζητώ, ρε παιδί, δεν το συζητώ. Γι' αυτό λέμε, μπράβο. Δεν θα σε κλείσω business class. Το φαντάζομαι, θέλω να το αεροπλάνο, δεν μπαίνω. Και έχει συνηθίσει κιόλας. Ναι, Έλλη. Η αλήθεια είναι, ρε, εσύ, περίμενα κι εγώ να γίνει λίγο καλύτερο, έως πάρα πολύ καλύτερο. Αλλά μας έχει κακομάθει, η αλήθεια να λέγεται. Η αρχή ήταν πάρα πολύ καλή, δηλαδή στην αρχή εντυπωσιάστηκα. Λέω, οπ, το πιάσε κι αυτό. Μετά, όντως με τη χορογραφία, νομίζω ότι αυτά τα παπούτσια είναι τα πλέον ακατάλληλα για να κάνεις αυτό που έπρεπε να κάνεις. Όχι μόνο αυτό, σαν, είναι άθλος. Σαν παπούτσι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για να χορέψεις τη συγκεκριμένη χορογραφία και δεν σε βοήθησε καθόλου να μπορέσεις να εκφραστείς φωνητικά. Mm-hmm. Αυτό σε αδίκησε. Πιστεύω ότι μπορείς εσύ να το κάνεις πολύ καλύτερα, να το απογειώσεις αυτό το τραγούδι και το στήσιμο. Είμαι κοντά στον Νίκο και δεν είμαι. Δηλαδή, σίγουρα περίμενα κάτι καλύτερο. Ήσουν αρκετά κοντά, αλλά μπορείς πολύ πολύ καλύτερα και το έχεις αποδείξει πάρα πολλές φορές. Ευχαριστώ. Σταμάτη. Τι είναι, Φώτη. Εγώ. Σταμάτη. Η προσπάθεια ήταν εξαιρετική, γιατί ήταν πολύ δύσκολο αυτό που έχεις να κάνεις και μπράβο σου. Είδα ότι το είχες μελετήσει άσχετο αν πολλές φορές δεν γινόταν ή και να γινόταν. Ξέρεις, αυτή η κοπέλα, αυτή η κυρία του τραγούδιου, διαθέτει ένα πράγμα που ή το έχεις ή δεν το έχεις. Εσύ είσαι πιο συναισθηματική στην εκφορά σου. Εδώ ήταν εντελώς αντίθετο. Είναι ένα ροζ επιθετικό αυτή η γυναίκα. Είναι λίγο περίεργο, σαν επιθετική τσικλόφουσκα. Ένα περίεργο πλάσμα που ή το έχει ή δεν το έχει. Δεν είναι κάτι. Οι κινήσεις ήταν μελετημένες. Ακόμα και όταν είδα ότι είχε δυσκολίες στο παπούτσι, παρόλα αυτά ο τρόπος που κινήσω, αλλά δεν υπήρχε αυτή η ροζ πάχνη που έχει γύρω της αυτή. Τώρα βέβαια μην με πιστεύεις και πολύ, δεν είμαι και ο πιο κατάλληλος, γιατί θυμάμαι την προηγούμενη φορά σου βάλαμε όλοι 12 και κανένας από τους συμπαίκτες σου δεν καταδέχτηκε να σου βάλει ένα 5. Οπότε μπορεί να κάνω και λάθος. Ήσουν πάρα πολύ καλή. Αυτό ήταν καρφί μεγάλο. Αυτή τη στιγμή έπεσε βόμβα. Έχει μεγάλη βόμβα. Μετρονίου, λοιπόν, Ιρένε μου, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις αυτό που έκανες, διότι πρώτα